στελέχη της Τρίτης ΕΜΑΚ με στολές προστασίας από κάθε χημική και βιολογική απειλή επιχειρούν στο λεβιτοστάσιο ξενοδοχείου στον Άγιο Νικόλαο. Καπνοί και αναθυμιάσεις που προέκυψαν από την ανάμιξη επικίνδυνων χημικών έχουν κάνει την ατμόσφαιρα αποπνιχτική, ενώ ήδη δύο εργαζόμενοι του ξενοδοχείου έχουν μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Λόγω λάθος ανάμιξης υλικών υδροχλωρικού οξύ με χλώριο που είναι για την πισίνα. Έβγαλε κάποιους ατμούς, κάποια ρούχα έκανε μια κυλίδωση όπως όταν πέφτει η χλωρίνη πάνω. Οπότε αναγκαστικά ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας, η οποία μετέβη στο συμβάν με 8 οχήματα, 20 υπαλλήλους, με ειδικές στολές που έχουμε, χημικές στολές. Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν κάτω από συνθήκες που εξετάζει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, ένας από τους εργαζόμενους ανέμιξε κατά λάθος υδροχλωρικό οξύ με χλωρίνη. Το μείγμα άρχισε να αφρίζει ανεξέλεγκτα και να εκλείει καπνό, με την κατάσταση να απαιτεί ειδικούς χειρισμούς για την εξουδετέρωση του κινδύνου, αφού τυχόν επαφή του νέφους με το ανθρώπινο δέρμα μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα. Λόγω των ειδικών που είχαν κάνει έκκληση ατμών, ήταν αποπνιχτική και διαβρωτική, αν ερχόταν σε επαφή με το δέρμα. Στελέχη της ΕΜΑΚ με στολές και εξοπλισμό μπήκαν στο λεβιτοστάσιο και προχώρησαν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξουδετέρωση του κινδύνου. Μαζέψαμε το υλικό με τις ειδικές στολές και στο συμβάν, για προληπτικούς λόγους, ξέρω ότι μεταφέρθηκαν δύο άτομα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Περιστατικό το οποίο ήταν μικρή κλίμακα, αλλά λόγω του άγνωστου της ουσίας, γιατί δεν ήξεραν οι υπάλληλοι, έπρεπε να γίνει επέμβαση για να είμαστε ασφαλείς από την υπηρεσία μας. Οι δύο εργαζόμενοι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα, ενώ δεν φαίνεται να κινδύνευσαν οι τουρίστες που ήταν στις πισίνες του ξενοδοχείου την ώρα του ατυχήματος. Η πυροσβεστική υπηρεσία διενεργεί προανάκριση για το πρωτοφανές περιστατικό.